Δεν πρέπει να καθορίζουν οι προφητείες τις επιλογές μας. Τότε δημιουργούμε τη δική μας μοίρα. Ήθελες να τελειώσεις κάτι πρωτού επιστρέψουμε στο Σίντρι? Όχι. Πρώτα θα πάρουμε πίσω τον Μιμίρ. Έπειτα θα μας πεις τι έμαθες στο Άσγκαρντ. Και μετά θα δούμε. Τον βλέπεις πραγματικά ως αδερφός σου? Η Φρέια φαίνεται πως μετακόμισε εδώ σου έλειπα. Μόλις στρέψαμε το μίσος της πίσω στον Όντιν, κατάλαβε ότι είχαμε κοινά συμφέροντα. Προσπάθησα να την πείσω γι' αυτό, αλλά... Πότε έγινε αυτό? Α, πριν αρχίσω να σου λέω που πήγαινα τη νύχτα. Κατάλαβα. Έλα, δεν με σκότωσε. Δεν είπα τίποτα. Επιστρέψατε. Πώς πήγε? Το θηρίο δεν θα μας απασχολήσει άλλο. Τι ανακούφιση, επιτέλους. Ώστε αυτό ήταν το τέλος του Γερογκάρμ, ε? Ναι, περίπου. Ατρέα, την απόφαση σου να πας στο Άσγκαρντ μετά από όλα όσα περάσαμε, δεν θα την καταλάβω ποτέ. Ελπίζω μόνο να έφερες μαζί σου κάτι που θα μας βοηθήσει. Κι εγώ το ελπίζω. Έλα, θα σου δείξω τη σκαρόνι Όντιν. Αυτό τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Περισσότερο και από το Ράγναροκ ή οτιδήποτε. Αυτή η μάσκα. Την αναγνωρίζει κανείς? Αυτό το πράγμα? Χα! Δεν βγάζει πουθενά. Ασχολείται με αυτό το μαραφέτη από πριν τον γνωρίσω. Ειλικρινά, νόμιζα ότι οι γίγαντες του είχαν κάνει κάποια φάρσα. Καλά, φέρ' το. Όχι. Κάνεις λάθος, Μιμίρ. Αυτή η μάσκα δεν είναι απάτη. Δεν την έφτιαξαν οι γίγαντες και μόνο λίγοι την είδαν στα οράματά τους. Ποτέ δεν έμαθαν την προέλευσή της, αλλά κάποιοι πίστευαν ότι σου επιτρέπει να βλέπεις τα μυστικά της δημιουργίας. Κάτι σαν χρησμός. Κάτι πολύ περισσότερο. Φαντάσου να μπορούσες να ενωθείς με μια πηγή αστήρευτης γνώσης. Γι' αυτό με βασάνισε ο Όντιν. Εσύ τι λες, την γνωρίζεις? Όχι. Είναι μια αιμονή του που ποτέ δεν ήθελε να μοιραστεί μαζί μου. Αλλά θα σου πω κάτι. Ακόμα κι όταν ο Όντιν λέει την αλήθεια, ο σκοπός του είναι ψεύτικος. Ούτως ή άλλως, θα ήταν λάθος να μας παρασύρει αυτό. Ο Χάιμνταλ είναι ο στόχος μας, σωστά? Θα αλλάξουμε τη μοίρα μας με άλλο τρόπο. Τότε θα επιστρέψω στο Βάναχαϊμ. Αφού δεν θα επιτεθούμε στον Όντιν, πρέπει να βοηθήσω τον αδερφό μου να αντισταθεί. Θα τη βοηθήσουμε όταν μπορέσουμε. Πατέρα, θα μελετήσω τις σημειώσεις μου για τη μάσκα. Μήπως σκεφτώ ένα σχέδιο. Αλλά αν θελήσεις να πας κάπου, θα έρθω κι εγώ. Ακούστε με. Όλοι. Ε, στάσου! Ερχόμαστε κι εμείς. Τέλεια. Πάμε να δούμε τι κάνει η Φρέγια. Ναι. Χαίρομαι που θα έρθω αυτή τη φορά. Τι έγινε την τελευταία φορά που πήγες στο Βάναχαϊμ? Ακόμα δεν κατάλαβα πως έπεισε στη Φρέγια να μην σε σκοτώσει.
Πήγαμε στο χωριό της και σπάσαμε το ξόρκι του Όντιν. Όταν ελευθερώθηκε, κατάλαβε ότι δεν ήμουν εχθρός της. Έχασες και μια εξαιρετικά διασκεδαστική στιγμή που ο Μπρόκ έγινε ρεζίλη στον καταβλισμό του Φρέιρ. Γνωρίσατε τον Φρέιρ? Πώς είναι? Διαφορετικός από την αδερφή του. Δεν έχει την πίστη της. Ισχύει. Αλλά συγχωρεί πιο εύκολα. Αναποτελεσματικός ως ηγετής. Όμως έχει καλές προθέσεις. Θα το συμπαθήσεις, μικρέ. Πω, είναι πανέμορφο. Και, υγρό. Και πολύ επικίνδυνο. Και επικίνδυνο από το χέρι. Ο καταβλισμός είναι στα δεξιά. Δεν βιαζόμαστε, ε. Πρώτη φορά βλέπει ο μικρός αυτό το βασίλειο. Τι? Τίποτα, απλά είμαστε κοντά στο μέρος όπου έγινε ο γάμος της Φρέια. Ήταν μια υπέροχη μέρα. Πλην του ξεσπάσματος του αδερφού της, φυσικά. Επειδή είναι προσωπικό το ζήτημα, μήπως να πας εκεί με τη Φρέια? Ναι, δεν είναι κακή ιδέα. Ερήπια. Μιμήρ, πρόλαβες τους οικισμούς πριν καταρρεύσουν? Ναι, ήταν τόσο όμορφο. Μια κοινότητα στο ποτάμι που έσφιζε από ζωή και βοηθούσε τους προσκυνητές να φτάσουν στο μεγάλο ναό. Ευτυχώς δεν είναι εδώ η Φρέια να δει πως κατάντησε. Άλλον δεν είναι τόσο φιλική αυτή η άνθρωπη. Νομίζω ότι έχεις δίκιο, μικρέ. Μια ταφόπλακα με κλειδαριά. Παράξενο. Μοιάζει σαν να μπαίνει εδώ εκείνη η ζωφερή λαβή που βρήκαμε όταν ψάχναμε τις Νόρν. Θυμήσου αυτό που είπα, Κράτερ. Θέλει προσοχή. Η υπομονή είναι αρετή. Τι τρέχει? Σας παρακαλώ, αφήστε με να προσευχηθώ. Περιμένω τη Φρέγια, τη θεραπεύτρια. Ξέρουμε τι... Δεν... Τι κάνουμε? Πρέπει να... Θα ήθελα... Ζητάει θεραπεία, αλλά είναι ήδη νεκρή. Μάλλον δεν γνωρίζει πως έχει φύγει. Πρέπει να τη βοηθήσουμε. Δεν έχει νόημα. Ίσως αν της δώσουμε τα υλικά που θέλει, τότε θα νομίζει ότι θεραπεύτηκε και η ψυχή της θα προχωρήσει. Δεν έχει νόημα. Εγώ θα ήθελα να προσπαθήσω. Είπε ότι χρειάζεται σικελί, άργυλο και πόμι. Σίγουρα μπορούμε να τα βρούμε. Αξίζει η προσπάθεια.
Αυτό το μέρος έχει τη δική του ομορφιά. Έτσι φαίνεται τώρα. Έπρεπε να δεις πως ήταν πριν από αιώνες. Μούλον, στα αριστερά! Ξανά την αυτή! Πραγματικά πήρε την εκδίκησή της, ε. Πλήρης απόγνωση. Ταιριαστή μοίρα. Κοίτα, ο κήπος φυτρώνει ξανά. Υπάρχει τρόπος να μπούμε από εκεί πάνω. Διασκέδασες. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν είναι ώρα για διασκέδαση. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Μιας πανοπλίας με το σύμβολο της Λούντα. Κρίμα που είναι χαλασμένο. Καλή δουλειά κατά τ' άλλα. Γιατί την άφησε? Καλή ερώτηση. Ίσως πρέπει να μιλήσουμε στη Λούντα. Αν μη τι άλλο, ίσως μας βοηθήσει να το επισκευάσουμε. Κι άλλο κοιμισμένο τρόλ. Μια χορηγία των Νάνων. Ah!
εδώ! Τίποτα δεν φυτρώνει σε καμένο χώμα. Καμία ελπίδα δεν ανθίζει από καμένες ρίζες. Η Φρέια θα χαιρόταν που τα ξεφορτωθήκαμε. Νομίζω ότι η πόρτα συνδέεται με αυτό το αντίβαρο. Αν το κατεβάσουμε κάπως, η πόρτα θα ανοίξει. Νομίζω. Νομίζω... Αλυσίδα από εδώ, έτσι.
Μπορούμε να γυρίσουμε και να μπούμε μέσα. Εφιάλτης! Αριστερά! Έτσι, δώσ' τους ένα μάθημα. Στον καταβλισμό του Φρέιρ. Για να δούμε πώς τα πήγαν οι Βάνιρ όσο λείπαμε. Ελπίζω η Φρέιρ για να είναι καλά. Θα καταφέρνει μόνη της. Θα την επισκεφτούμε όμως. Ο στρατός του αδερφού της χρειάζεται βοήθεια και της χρωστάω πολλά. Μου θυμίζει ένα τραγούδι του Βάναχαϊμ που άκουσα πριν από καιρό. Δεν είναι κανείς εδώ. Πού πήγαν όλοι? Να είσαι έτοιμος. Δεν μου αρέσει αυτό, αδερφέ. Κράτε, Ατρέα, τι ωραία συνάντηση. Απρόσμενη, αλλά ωραία. Μας ξέρεις? Αποκλείεται. Είναι αυτός που νομίζω. Βρες κάτω, μπάσταρδε. Σχεδόν χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και πρώτη φορά με τη μορφή ανθρώπου ή σχεδόν.
Βλέπω ότι δεν μπορείς πια να καβαλήσεις, Καλάμι. Ίσως τώρα πάψεις να είσαι ένας μισότυφλος μεθύστακας εξωμανής ψεύτης. Ήταν μεγαλύτερο γουρούνι και από μένα. Δεν σε γνωρίζω. Δεν αναγνωρίζεις το δημιούργημά σου? Χιλδισβήνη! Θυμάσαι που πρωτοσυναντήσαμε τη Φρέια στο δάσος? Όταν εγώ... Α... Λυπάμαι πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Το γουρούνι της Φρέια. Σύμβουλος. Και φίλος της. Συμβουλάτορας των Βάνιρ. Και ναι, όσο ήμουν εξόριστος στο Μίτγκαρντ, είχα παγιδευτεί στη μορφή ενός χείρου. Και εσύ μου έριξες. Με δική μου εντολή. Όχι. Δικό μου το βέλος και το λάθος. Ξεχασμένα. Το Βάναχάιμ χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ακόμα και του Μιμίρ. Πάμε. Αλλά πρόσεχε που στοχεύεις με το τόξο. Το τομάρι μου δεν είναι πια χοντρόπετσο. Ξεκινάμε όποτε είσαι έτοιμος. Πού πάμε? Έχω μια χάρη να σου ζητήσω. Θα σου εξηγήσω στον δρόμο.